Μέλη του ΠΑΜΕ γράφουν συνθήματα κατά της αλλαγής του απεργιακού νόμου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που πραγματοποίησαν ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Το αγωνιστικό ραντεβού δόθηκε στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, και με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης οι διαδηλωτές κατέληξαν στο Υπουργείο. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που καταθέτει, που έχει μέτρα φωτιά και για τους εργαζόμενους και για τη λαϊκή οικογένεια. Και πρώτα απ' όλα το διακαεί πόθο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, το χτύπημα της απεργίας και κατά τη γνώμη μας το παραπέρα εμπόδιο στην οργάνωση των εργαζομένων μέσα από σωματεία και απεργίες. Έχει να κάνει όμως και με τα φοροχαράτσια, έχει να κάνει και ακόμα περισσότερο με το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας στην κατοικία, αφού πλέον μέσω των πληστηριασμών και των ηλεκτρονικών και οποιαδήποτε μορφής δεν θα έχουν πλέον οι λαϊκές οικογένειες ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ξεχωριστή συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου πραγματοποίησαν όμως και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, όπου μετά από πορεία κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στο πλαίσιο των κινητοποίησεων, με τεμποδίων διεξάγονται σήμερα τακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας λόγω της κινητοποίησης που πραγματοποιούν η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά. Ωστόσο, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, στο χώρο των κινητοποίησεων μπαίνουν ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕΑ. Ειδικότερα, η ΓΕΣΕΑ θα πραγματοποιήσει απεργιακό συλλαλητήριο κατά του πολυνομοσχεδίου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στο Σύνταγμα. Είναι ομή παρέμβαση της κυβέρνησης στην λειτουργία και στη δράση των συνδικάτων, κάτι το οποίο και από το Σύνταγμα απαγορεύεται. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται μετά τις απαιτήσεις των δανειστών, όπου η κυβέρνηση υπακούει, τυφλά υπακούει στις εντολές τους και υποτάσσεται, φέρνοντας νομοσχέδια για τα οποία, αν θα ήταν στην αντιπολίτευση, θα είχε σηκώσει την σημαία του πολέμου. Τη Δευτέρα η ΑΔΔΗ κήρυξε στάση εργασίας σε όλο το δημόσιο τομέα από τις 12 ως και τις 3 το μεσημέρι, ενώ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12.30 το μεσημέρι στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα.